Θα ήθελα απόψε το βράδυ να μεταφέρω μερικές σκέψεις που μπορούν να ωφελήσουν γενικότερα στον αγώνα που κάνουμε σαν χριστιανοί. Είναι μια σκέψη σε πολλούς ανθρώπους που τυχαίνει να συζητώ. Εφόσον η αμαρτία είναι κάτι το κακό και σαν αποτέλεσμα έχει την απώλεια της ψυχής του ανθρώπου, πώς αμαρτάνομαι? Και μάλιστα πολλές φορές θανάσιμα. Να αμαρτήσει ένας άνθρωπος συγνωστά, όπως λένε, δηλαδή ενεύρωσε, επειράστη, ξέρω εγώ, έφαγε κάτι που δεν έπρεπε να φάει κάποια στιγμή. Αυτά είναι συγνωστά. Αλλά το να αμαρτήσει θανάσιμα και ταυτόχρονα λέγεται χριστιανός ορθόδοξος και να διετείνεται ότι είναι χριστιανικό το σπίτι του και όλες οι εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, ο εκκλησιασμός του, το να κοινωνεί ενίοτε φερρυπίν έστω τις μεγάλες εορτές, το να έχει εικονοστάσει στο σπίτι του, όλα αυτά τα πράγματα, πώς δικαιολογούνται ταυτόχρονα ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να αμαρτάνει θανασίμως? Σας έχει απασχολήσει αυτό ποτέ? Ότι αμαρτάνουμε, ναι, αλλά γιατί αμαρτάνουμε? Τι είναι αυτή η αιτία γιατί αμαρτάνουμε? Ακούστε μια γνώμη που βρήκα και σας τη μεταφέρω. Είναι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Λέγει αυτό το εξής: αιτία δια την οποία πίπτουν οι χριστιανοί σήμερον εις κακά έργα του διαβόλου και μάλιστα εις θανάσιμα αμαρτήματα, ως και σε μαγεία ακόμη. Θα λέμε μαγεία, παραδίδει τον άλλον στο διάβολο, είναι ότι δεν μελετούν τας πρώτας εκείνας υποσχέσεις όπου έδωσαν εις τον Χριστόν όταν ευαπτίστησαν. Ακούτε που μας πηγαίνει? Έγινε μια ομολογία τότε που γίναμε χριστιανοί. Εδώσαμε κάποια υπόσχεση και έτσι μας απείλαξε του βάρους του προπατορικού αμαρτήματος και έτσι μας έγραψε στα χαρτιά του και έτσι μπορεί να λεγόμεθα χριστιανοί. Εάν δηλαδή αναιρέσουμε την υπόσχεση εκείνη που δώσαμε και πάψουμε να προσέχουμε στην υπόσχεση εκείνη που δώσαμε, πάβουμε να είμεθα χριστιανοί. Αυτός είναι ο λόγος. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν τι υπεσχέθημεν τότε εν το προσώπο του αναδόχου, αυτός που ανέλαβε για μας. Αυτός ο ίδιος δεν μας είπε, δεν μας παρακολούθησε τι υπεσχέθη, ο ίδιος δεν ήξερε τι είπε, τι υπεσχέθη, τι ευθύνες ανέλαβε. Οι παραβρεθέντες στο μυστήριο του βαπτίσματος που τους βάλανε ένα μαρτυρικό εδώ, ήσατε μάρτυρες μιας συμφωνίας, ενός συμβολέου που έγινε μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, δεν ενδιαφέρθησαν τίποτα παραπέρα. Και έτσι ο άνθρωπος σήμερα, χωρίς να έχει υπόψη του το τι έχει υποσχεθεί και πίεση ευθύνες του για να λέγεται χριστιανός, αμαρτάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κατεξοχήν το θέμα που συνεζητήθη την ώρα του βαπτίσματός μας ήταν το πρόσωπο του Χριστού και το πρόσωπο του Σατανά. Παρουσιάζει το Σατανά να μας εξουσιάζει και ήρθε η στιγμή να εγκαταλείψουμε τα του Σατανά και να συνταχθούμε με τον Χριστό. Εάν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να πάει με επίγνωση, με ότα Θεού και με οφθαλμούς Θεού
εκεί δίπλα που γίνεται η κατήχηση και οι εξορκισμοί, για να φύγει ο σατανάς από την καρδιά του παιδιού που υπάρχει, θα έφρυτε. Θα έφρυτε πραγματικά. Δεν θα έλεγε αυτά τα οποία λέγει. Δεν θα ενόμιζε η μητέρα ότι έχει έναν άγγελο. Θα ενόμιζε ότι έχει ένα δράκοντα ή μία δρακούλα και θα παρακαλούσε τον Χριστό να του απαλλάξει όσο το συντομότερον από την επίρρεια του σατανά. Και με βάση τις υποσχέσεις αυτές που θα έδινε, θα εστέψετο έπειτα από εκεί και κάτω τις ευθύνες που έχει αναλάβει από την ημέρα του βαπτισμού. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια εκείνα που γυρίζει και λέγει στον Χριστό ότι αποτάσσομαι Κύριε τον σατανά και την πομπή του και τη λατρεία του. Δηλαδή και ό,τι έχει μαζί του, όλες του τις εκδηλώσεις. Γιατί ξέρετε, ο σατανάς έχει το δικό του επιτελείο, το δικό του συνεργείο. Έχει τις δικές του τρύπες. Και ο Χριστός τα δικά του. Και συντάσσω με τον Χριστό. Και την πομπή του και τη λατρεία του. Και τον φτύνει ο άνθρωπος του σατανά. Τρεις φορές. Και γυρίζεται συντάσσεται στο Χριστό. Και αναλαμβάνει όλη αυτή την ευθύνη. Ο σατανάς έχει πολλά δικά του. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσέχει, δουλεύει το σατανά, μπορεί να το καταλαβαίνει. Χριστιανός λέει είμαι, αν μην παίξω και ένα χαρτί. Το χαρτί τι νους είναι, του Θεού ή του σατανά. Είναι του σατανά. Δεν μπορείς να, όσο θέλεις να το πεις ότι είναι του Θεού, δεν μπορείς να πεις. Όσο να θέλεις να απαλλάξεις τον σατανά, είναι του σατανά. Σου κλέβει την ώρα. Διαθέτεις τον ιδρωτά. Βλαστημείς την Παναγία και τον Χριστό. Και κάνεις και φόνους. Πολλές φορές επάνω σου. Κλέβεις του αλουνού τα λεφτά. Τον ιδρώτα του κλπ. Είσαι λοποδίτη. Είσαι ληστή. Κοινωνοείσαι με τον άλλον ή δεν γίνονται αυτά στο χαρτί. Γίνονται. Πώς δεν γίνονται. Σκοτώνω λέει την ώρα. Μα κυρίω είναι η ώρα. Που τη σκοτώνεις εσύ βρήκες τον τρόπο να τη σκοτώσεις. Δεν εμπέζεις τον Χριστό. Όταν πιάνεις το βαλέ στο χέρι σου, ξέρεις ότι έχεις τον Χριστό στο χέρι. Όταν πιάνεις το ρίγα στο χέρι σου, ξέρεις ότι έχεις τον Θεόν Πατέρα. Όταν πιάνεις το τάμα στο χέρι σου, ξέρεις ότι εμπέζεις την Παναγία. Όταν πιάνεις το σπαθί, το καρό, το λοιπά και λοιπά, ξέρεις ότι είναι ο Τίμιος Σταυρός. Τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρεις. Μάθετε λοιπόν ότι έτσι είναι. Είναι του σατανά αυτό το πράγμα. Το ότι δεν προλαμβάνει να φάσει την τελευταία χαπτά, την τρώ στον δρόμο για να πα στον υπόδρομο, τι νους είναι εκείνο εκεί πέρα. Είναι του Χριστού, είναι του σατανά. Το σχόνεσαι να πα στο γήπεδο και σε τρώει το λιοπύρι και η βροχή εκεί πέρα. Και δεν ξέρω τι πληρώνει και τι βλαστήμιες λες και τα τεάφτα ή τι ακούς. Τι είναι, είναι του Θεού αυτά τα πράγματα, δεν είναι του διαβόλου. Το ότι πας να πάρεις τη γυναίκα του αλλού ή πάρεις τον άντρα της αλληνής, αυτό δεν λέει τίποτα. Είναι τίνους είναι αυτά, δεν είναι. Όμως ορκίστηκες τότε, ομολόγησες ότι δεν θα κάνεις τίποτα από αυτά που λέει ο σατανάς. Και έτσι θα είσαι του Χριστού μονοπόλιο. Έμα θα μας έχει, λένε ορισμένοι, πολύ ζηλιάρης είναι. Για το καλό σου είναι ζηλιάρης ο Χριστός. Είναι αλήθεια, κατά την Παλαιάν Διαθήκη ζηλότυπος ο Χριστός. Αν ένας, σε παραδείγμα, τη μνηστή θέλει τη μνηστή του εξ ολοκλήρου δική του, κάνει κακός. Ή μία μνηστή θέλει εξ ολοκλήρου το μνηστήρα να είναι δικό του, να μην τον μοιράζονται 4, 5, 10, είναι κακό αυτό. Πώς λοιπόν το λες αυτό το πράγμα? Πώς λες ότι είσαι χριστιανός εφόσον βρίσκεσαι και δουλεύεις στην οικοδομή του σατανά? Και πως αν σου δει τίποτα, Παναγία μου, Χριστέ μου, σοβαρά, για δεν λες διαβολέ μου, πως εσύ εκεί εργάζεσαι? Αυτού ακούς, το δρόμο αυτό παρακολουθείς. Πως τώρα έρχεσαι από εδώ και ζητάς βοήθεια? Πού δεν ζητάς βοήθεια? Πείτε μου, εδώ έχουν κομματικά σήμερα, έτσι. Εγώ με τη Δημοκρατία και ευθύνη το Πασόκ, μπορώ εγώ να πάω στο Πασόκ
Όσο ξέρω ότι είμαι τη δημοκρατία, θα με εξυπηρετήσει. Δεν θα με εξυπηρετήσει. Λαϊκά βέβαια τα επιχειρήματα αυτά. Αλλά μπορεί να έχουν μια θέση γενικότερη να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε πώς έχει το θέμα στην περίπτωση αυτή. Αυτό λοιπόν λέγει ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο σύγχρονος, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αιώνιος. Αυτό είναι ως επιτοπλίστων που ξεχνάει ο άνθρωπος την υποσχέσή του, γι' αυτό και φτάνει να δουλεύει το σατανά χωρίς να το καταλαβαίνει. Για να φτάνει μέχρι θανάσιμο αμάρτημα να κάνει ο άνθρωπος. Και κάνουμε ούκο λίγα θανάσιμα αμαρτήματα. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας μας να το καταλάβει αυτό το πράγμα και να ανακρούσει πριν. Τι έχω υποσχεθεί εγώ και τι κάνω. Βέβαια υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, αλλά καμιά δεν ευσταθεί. Και ότι ο Χριστός είναι έτοιμος να βοηθήσει τον άνθρωπο στην αδυναμία του, στην πτώση. Είναι έτοιμος. Αλλά εμείς δεν έχουμε τίποτα, ώστε αυτή η υπόσχεση δεν ισχύει. Βλέπετε, μεγάλωσε λίγο ο άνθρωπος, έγινε 10, 12, 13, 15 ετών τώρα, από τα σωμές σατανά, λέγαμε τότε, τώρα λέει από τα σωμές Χριστέ. Δεν θέλουν να πάνε στην Εκκλησία, δεν θέλουν τον Χριστό, δεν θέλουν τον Θεό. Ένας 15χρονος προχτές νεαρός έλεγε, θα σας κάνουμε αθέους όλους, θα σας τον σβήσουμε τον Θεό. Άρα 15 χρονών που ήταν τόσο δά. Δεν τον θέλει. Γι' αυτό έγινε μια ομολογία κάπου. Ελέγχθη και έτσι απειλάγει αυτό. Και είναι κεντρισμένο, το έχει το βαπτισμά του. Αλλά επισόρευσε πράγματα, λιθάρια, κόμματα απάνω στη συνείδηση εκείνη, φωτισμένη και τυφωτισμένη, και δεν φωτάει τίποτα τώρα. Δηλαδή έγινε γύρω από την ψυχή του, λόγω του εγωισμού και της αμαρτίας, ένα λαμπόγελο μαύρο. Ναι, μεν υπάρχει θριαλισμός, αλλά δεν φωτάει. Πρέπει να καθαριστεί το λαμπόγελο αυτό για να φανεί πάλι ότι υπάρχει φως Χριστού μέσα και φαίνει πάση. Έρχεται λοιπόν και σου λέγει, δεν τον θέλω τον Χριστό. Γιατί τον αρνείσαι τον Χριστό? Γιατί μου πάει κόντρα στη σάρκα μου. Γιατί μου πάει κόντρα στο εγώ μου. Πάει κόντρα στη μόδα μου, στο σύμφωνο. Αποτάσσεσαι λοιπόν τον Χριστό και συντάσσει τον Σατανά. Τι σου προσφέρω ο Σατανάς? Ο Χριστός θέλει παρθενία. Ο διάβολος δεν θέλει παρθενία. Θα πάω με αυτό. Ο Χριστός λέει, ναι, εγώ θα πάω με εκείνο που λέει. Ο Χριστός λέει, νηστεία, εγώ θα πάω με τον διάβολο που δεν θέλει νηστεία, και ούτω καθεξής. Τι θα γίνει λοιπόν στην περίπτωση αυτή? Ποιος θέλει? Θέλει ο άνθρωπος ο οποίος αρνείται την υποσχεσή του. Από τα σωμές λοιπόν Χριστέ και συντασωμές Σατανά. Όπου λοιπόν τον βρει τον άνθρωπο ο θάνατος, εκεί θα είναι και η προέκταση. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λένε ορισμένοι. Από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Όπου θα βρει τον καθέναν ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, και μάλιστα υπάρχουν πολλοί τρόποι σήμερα για να φύγει ένας άνθρωπος από την προσωρινότητα, της μόδας τρόποι έχουμε. Εκεί θα υπάρχει στην αγγλία. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο καθένας τουλάχιστον να σκεφτεί το τι ομολογία έγινε και να φροντίσει σιγά σιγά να την εφαρμόσει. Το τιμόνι μας έχει φύγει πολύ προς τα αριστερά, να γυρίσουμε να το φέρουμε στο κέντρο. Εάν έχει φύγει πολύ δεξιά από εγωισμό, να το φέρουμε, στα ίσα. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Ούτε αδιαφορούμε και δεν κάνουμε τίποτα, ούτε κάτι είμεθα. Όχι. Ό,τι είμεθα, εν Χριστώ είμεθα. Αυτός είναι ο δρόμος, ο σωστός που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Έπειτα από τα λόγια αυτά και τις σκέψεις αυτές, θα μπορούσαν να προσθεθούν και τα εξής. Ότι αν φτάνουμε σε ένα βαθμό και μάλιστα καλπάζοντες να αρνούμεθα τα πάντα, ότι δεν υπάρχει τίποτα και τα διάφορα, αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό το ότι δεν διδάχτημεν από μικρή με λόγια και με παράδειγμα
από το σπίτι του. Λέγει ο παραδείγματι η μητέρα, η κόρη να πάει στην εκκλησία, αλλά αυτή δεν πηγαίνει. Λέγει να κάνει προσευχή, αλλά αυτή δεν προσεύχεται. Λέγει ο πατέρας στο γιο να γίνει αυτό, αλλά αυτός δεν το κάνει. Και τα παιδιά τα οποία μάλλον βλέπουν και λιγότερο ακούνε, δεν ακολουθούν. Στο σπίτι ποτέ δεν διαβάστηκε θρησκευτικό βιβλίο. Ούτε από μικρά τα παιδιά που ήστανται, καλά τώρα μεγάλωσαν και δεν κάθονται να... Όταν ήσαν μικρά, του ήταν κάτω από το βλέμμα το αρενοπό το δικό του. Εδιαβάστηκε ένα κείμενο το τραπέζι. Εδιαβάστηκε την ημέρα που εορτάζει ο Νικολάκης του Αγίου Νικολάου ένα μέρος, ξέρει το τροπάριό του. Τίποτα. Ουδεμία συζήτηση. Έγιναν γενέθλια εορτή γενεθλίων, έγιναν βαπτίσματος κλπ. Εορτές πράγματα και τα τέτοια, αλλά ουδέποτε έγινε συζήτηση θρησκευτική γύρω από την υπόθεση του προσώπου τουλάχιστον του Αγίου. Εφόσον λοιπόν αυτό το παιδί ούτε είδε, ούτε άκουσε τίποτα μέσα από το σπίτι, περιμένεις τώρα από τον καθηγητή που θα ακούσει στο σχολείο να μάθει τα θρησκευτικά, να εκτιμήσει εσένα και να υπολογίσει τον Θεόν και να εργαστεί για την ψυχή του? Όχι. Θα πρέπει να γίνει εργασία μέσα από το σπίτι. Γι' αυτό τα παιδιά έχουν πολλές φορές ελαφρυντικά. Μέσα στη μικρή αυτή διακονία έχω συναντήσει πολύ κόσμο. Και όταν έφτασε στο σημείο να ρωτήσω πώς έφτασε μέχρι εδώ, δεν μου μίλησε κανείς τίποτα. Πώς έφτασε αυτό το κατάντημα, μα εφόσον η μητέρα μου τον κάθε φίλο της τον είχε στο διπλανό δωμάτιο, εγώ τι θα κάνω, κύριε Παναγόπουλε? Δεν είχαν ούτε λόγο, ούτε παράδειγμα. Τι θα κάνουνε? Όσον σήμερα η μητέρα κατεβαίνει από το ταξί σε αυτό το σπίτι και η κόρη πηγαίνει στο παρακάτω σπίτι και έπειτα γυρίζουν μαζί για το ίδιο σπίτι. Τι περιμένει να γίνει, όσον δεν υπάρχει παράδειγμα και δεν υπάρχει νουθεσία, λένε ορισμένοι. Και τι καταλαβαίνουν τα παιδιά τώρα μικρά να τους διαβάζεις από αυτά τα πράγματα? Τα Μικι Μάους σε όλες τις άλλες διαβολές τα καταλαβαίνουν, αυτά τα καταλαβαίνουν. Τότε ούτε να το βαφτίσεις, ούτε να το κοινωνήσεις, γιατί δεν καταλαβαίνει. Αλλά καταλαβαίνεις εσύ και εγώ. Και για λογαριασμό ημών γίνεται ο αγιασμός αυτών. Γνώριζε ότι οι εικόνες αυτές, τόσο από την ακοή, όσο και από τους οφθαλμούς, γράφονται κατά έναν ιεροκρίφιον τρόπο στις ψυχές των παιδιών. Η ψυχή του παιδιού είναι ένα λευκό χαρτί που σου το δίδει ο Χριστός στο χέρι να το προσέξει. Ποιος θα πρωτογράψει σε αυτό το χαρτί? Πρέπει να γράψει ο Χριστός. Και ας έρθει ο Σατανάς έπειτα να τα σβήσει, να γράψει επάνω τα γραμμένα. Αυτή λοιπόν η προπαίδεια, αυτό το ενδιαφέρον δεν υπάρχει από τους γονείς μου. Δεν υπήρξε. Και έρχονται έπειτα τα παιδιά, λέγω, να βγουν στη γειτονιά, να πάνε στο σχολείο και να ακούσουν πολλές φορές από τη δασκάλα και από το δάσκαλο το θρησκευτικό μάθημα με την εξής εποδό. Τα είπαμε τώρα, παιδιά. Νομίζετε ότι αυτά που σας είπα τα πιστεύω εγώ? Εγώ τα πιστεύω. Εγώ είμαι καθηγητής και πρέπει να σας πω αυτά που λέει το βιβλίο περί θρησκείας. Αλλά εγώ σας λέω, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Άντε τώρα, να περιμένεις το παιδί σου να μάθει περί Θεού και να μάθει εκείνα που του είναι απαραίτητα δίπλα στην υπόλοιπη μόρφωση που κάνει. Η μόρφωση είναι από το Θεό. Η επιστήμη είναι από το Θεό. Αλλά όχι να βγάλεις το Θεό για να βάλεις μόνο επιστήμη. Υπάρχει θέση για τους δύο. Και για το Θεό
και για την επιστήμη. Και μάλιστα τότε, άμα υπάρχουν τα δύο αυτά, είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει λοιπόν να προεργαστείς. Και, μα εγώ δεν ξέρω. Είσαι υποχρεωμένος να μάθεις. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό βέβαια. Το πώς πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στο γάμο. Και αν πρέπει να φτάσει στο γάμο. Και ποιες οι ευθύνες του. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Γιατί δεν είναι θέμα εδώ να βγάλεις δύο ανθρώπους στην επιφάνεια και να τους απολύσεις έξω. Δεν είναι κοτοπούλια, ούτε γαλιά είναι, ούτε κουνέλια είναι. Είναι άνθρωποι και έχεις υποχρέωση πρώτα όχι για ένα κομμάτι ψωμί και για ένα ρούχο, αλλά για την ψυχή πρώτα. Και πρέπει να έχεις καταρτισμό, είσαι υποχρεωμένο. Και πρέπει να βρεις έναν τρόπο ή να τα βοηθήσεις με αυτά που θα διαβάσεις εκεί. Ή με αυτά που θα ξέρεις να τους πεις, ή με αυτά που θα προσευχηθείς, ή με αυτούς που θα καλέσεις τους άλλους κάτι να πούν, κάτι να ακούσουν τα παιδιά σου. Έχει υποχρέωση ο άνθρωπος. Και αν κοιτάξετε στο επιτοπλίστων, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι βιβλιοθήκες των μικρών δεν έχουν θρησκευτικά βιβλία. Έχουν πάσης φύσεως άλλων καλών ανθρώπων, δεν έχω κανένα λόγο, που ωφελούν και αυτά, αλλά το ένα σκέλος, η σάρκα. Τον κόσμο των προσανατολισμών του επαγγέλματος κλπ. Καλά και άγια. Όλοι οι θύρα θένα αυτή σοφία. Καλή και άγια. Αλλά το άλλο σκέλος μένει κενό. Και όταν μένει το άλλο σκέλος κενό, χτίζει την άμμο. Δεν κάνει τίποτα. Γιατί αν φτιάξει έναν άνθρωπο χωρίς Θεό, φτιάξει έναν δίκοπο μαχαίρι. Και θα κόψει και τους έξω και τους έξω. Δεν μπορείτε να γλιτώσει ούτε εσύ ο πατέρας. Θα νιώθεις απαγοήτηση. Μόλις το πάρει το μαχαίρι καλά στο χέρι, θα νιώσεις εσύ ο πρώτος απαγοήτηση. Και λοιπόν μια ευθύνη αυτή, η οποία επικρέμεται στο λαιμό όλων των ανθρώπων. Άλλο το να μου δώσει ο πατέρας μου τα φόντα που πρέπει να μου δώσει και εγώ θα αρνηθώ, να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος άκουσε από τα πρώτα του βήματα και τότε ακόμη που δεν μπορούσε να τα ταξινομήσει μέσα στην ψυχή του, μέσα στο μυαλό του, άκουσε θέματα του Θεού, όσο και να καλυφθούν αυτά έπειτα από τη σάρκα, από τον εγωισμό, από την απιστία, από τον κόσμο, από το συμφέρον, από το διάβολο, θα έρθει η εποχή που όλα αυτά θα φύγουν από την αίση και θα ξαναβγεί από κάτω ο αρχαίος. Πηγαίνετε να ειδείτε εκεί που κάνουν ανασκαφά. Πηγαίνετε εις τα σπάτρα. Τυπούνε παραδείγματι να κτίσουν ένα σπίτι. Και βρίσκουνε από κάτω σιφιδωτά. Αμυφή του αξία. Και καλυμμένα χρόνια πολλά. Υπάρχουν εκεί. Είχανε πέσει επάνω ορισμένα. Τώρα τα πετούν. Βρήκανε επάνω τη Βυργίνα. Τι δεν βρήκαν εκεί πέρα. Τι δεν είσατε εκεί επάνω. Όμως αυτά υπήρχαν. Οι αλήθειες πάντοτε υπάρχουν. Είναι του Χριστού. Είναι πόλη σε επιόρου στημένη. Έπεσε μια αντάρα. Έπεσε ένα πούτσι κλπ. Όμως θα φύγει αυτό μια μέρα. Και θα βρεθεί από κάτω. Έθαψαν τον Χριστό. Τον Γολγοθά. Έριξαν επάνω. Τι δεν έριξαν. Δεν ξέρω πώς έχετε αξιωθεί. Και έχετε πάει εκεί κάτω στην κατακόμβη. Όπου ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός από την Αγία Ελένη. Είτε, πού τον βρήκανε εδώ πέρα κάτω. Να μην ρωτήσεις πού τον βρήκανε. Να ρωτήσεις τι υπήρχε επάνω πεσμένο. Ως και 20 Αφροδίτης από πάνω. Και εντούτοι. Πέρασαν 325 χρόνια. Βγήκε στην επιφάνεια. Έτσι θα δει. Δεν πηγαίνει τίποτα χαμένο από αυτό που θα του πει. Από αυτό που θα το πάρει δίπλα εκεί μικρό να προσευχηθείτε μαζί. Όλες αυτές οι εικόνες θα είναι μέσα στο υποσυνείδητο. Θα κάνει την τροχιά του. Σαν τη γρήπη. Βγαίνει στο γιατρό. Θα κάνει την τροχιά της η γρήπη. Περίμενε. Τα νιάτα θα κάνουν την τροχιά του σαν τη γρήπη. Και θα επιστρέψουν. Θα κουραστούν. Και θα επιστρέψουν. Διότι δεν γεμίζει. Μέσα από κάτω πάντοτε υπάρχει το καλλιτεχνικό αυτό που του φτιάξε η γιαγιά, που του φτιάξε ο παππούς, που του φτιάξε η μητέρα στα γόνατα. Ναι.
τον Άγιο Νεκτάριο, η γιαγιά τον είχε στα πόδια του και του μάθαινε το ελεησόν με ο Θεός. Και στη γιαγιά στα πόδια εκεί ξέκλεινε το στόμα και έφτανε εκεί που έλεγε «Διδάξω ανών στα σοδού σου και ασεβείτε τη σε έψτρεψε». Η γιαγιά στα πόδια. Δεν έχουμε γιαγιές σήμερα. Είναι αλήθεια. Και θα τιμωρηθούμε. Θα τιμωρηθούμε. Αλλά έχουμε και ορισμένες απλές καλές ψυχές. Ένα θέμα λοιπόν σοβαρό, σοβαρότατο είναι αυτό που σας λέγω. Ότι λείπει η κατήχηση των μικρών ετών. Γι' αυτό δύσκολα επιτά κοιτάζει. Πρέπει εκ του μηδενός να ξεκινήσεις. Δεν έχεις τίποτα στο υπέδαφος να πεις θα πετάξεις τα από πάνω και θα το βρω από κάτω. Δεν έχεις τίποτα. Πρέπει να κτίσεις εκ του μηδενός. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, αναφορικός με αυτά που λέμε, λέγει τα εξής. Χρή δε έτη νέων όντα φοβήστε Θεόν πριν ή εαυτόν παραδοθούνε της κακής. Πρέπει, λέγει, από νέων, από μικρόν τον άνθρωπο να του μιλήσει για το Θεό πριν παραδοθεί στο κακό, στην αμαρτία, στη σάρκα κλπ. Πριν ελθύν την του Θεού μεγάλην ημέραν και φοβεράν. Προλάβεις, λέει, να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μην τον προλάβει τον άνθρωπο αυτόν η μεγάλη ημέρα και φοβερά. Δηλαδή η της κρίσεως. Για θα ζητηθεί λόγος από μας. Και στις αποστολικές διαταγές λέγει το εξής. Ουκ αρείς την κύρα σου από του Υιού σου. Δεν θα σηκώσει το χέρι σου. Το χέρι σου θα υπάρχει πάντοτε από πάνω. Ως Δαμόκλειος πάνω. Ας τις παιδαγωγικές να κάνει το παιδί ό,τι θέλει. Θα σε χτυπήσει στο κεφάλι αύριο. Ουκ αρείς την χείρα σου από του Υιού σου ή από τη θυγατρό σου. Αλλά από νεότητος αυτών διδάξεις αυτούς των φόβων του Θεού, των σεβασμών των Θεών. Πέδευε, εκπαίδευε, πέδευε, εκπαίδευε γάρ εσύ τον Υιόν σου, ούτω γάρ έστεση έβεντη. Τότε, λέει, θα είναι κατάλληλος να παιδίσει σωστό. Επαναλαμβάνω ότι θα φύγει, θα κάνει το δικό του. Είναι τόσο το ρεύμα που χρειάζεται πολύ δύναμη και πολύ προσευχή από τον ίδιο πλέον και από τους γονείς για να σταθεί στο σωστό εκείνον δρόμο. Διέρχεται από καρβουνιάρικα. Αν δεν μου τσουρωθεί θα πιτσαλιστεί οπωσδήποτε. Αλλά όμως θα ξέρει πού να αποτανθεί στην πτώση. Θα ξέρει τι υπάρχει πίσω και τι τον περιμένει. Όταν όμως δεν κάνεις καμιά τέτοια προσπάθεια και το αφήσεις μόνο να το μορφώσεις, να το παραμορφώσεις μάλιστα, τότε τι θα κάνει, πού ξέρει να αποτανθεί, πού ξέρει στις δύσκολες στιγμές, πώς μπορεί να διακρίνει την αμαρτία ή όχι. Είναι μια λοιπόν εργασία η οποία θα γίνει από τους μεγάλους προς τους μικρούς, για να έχουμε κάποιο φυτώριο δηλαδή εκ των υστέρων. Ο Θείος Χρυσόστομος επάνω στις σκέψεις αυτές που ομιλούμε λέγει τα εξής με τον τρόπο το δικό του. Σας είπον, λέει, και άλλοτε ότι ο λόγος δια τον οποίο η κακία του κόσμου είναι δυσκολοξερίζωτος, δεν μπορεί να την ξεριζώσει την κακία του κόσμου από τον κόσμο, είναι ότι ουδείς λαμβάνει πρόνοιαν δια τα παιδιά του, ουδείς συνδιαλέγεται με αυτά περί της αγνότητας, περί της οφροσύνης, περί της καταφρονήσεως των χρημάτων, περί δόξης, ουδείς περί των θείων εντολών των περιεχομένων εις τας Αγίας Γραφά. Αυτός, λέει, είναι ο λόγος
που δεν μπορεί σήμερα να ξεριζώσεις από μέσα την κακία του κόσμου και δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον φέρει. Διότι λέει στο σπίτι του δεν άκουσε περί αγνότητος. Τι είναι η παρθενία? Γιατί ο Θεός έχει βάλει παρθενικόν ημένα στον άντρα και στη γυναίκα και δεν έχει βάλει και στα ζώα, στα πτηνά, στα ερπετά? Θα ζητηθεί λόγος όταν παραβεί κανείς αυτό το σύνορο ανώμων, παρανόμων. Δεν γίνεται συζήτηση. Μάλιστα πολλοί άπιστοι γονείς διευκολύνουν, βοηθάνε τα παιδιά τους στη διαφθορά. Διότι νομίζουν αν ζήσουν εν αγνία ότι δεν θα είναι νορμάλ, δεν θα είναι ανώμαλοι. Ξέρετε ότι τα προτρέπουν τα παιδιά τους στη διαφθορά. Με αυτόν τον σκοπό των ορθολογιστικών. Και σε αυτό το σημείο δυστυχώς υπάρχει και μέρος της επιστήμης, της κακώς νοουμένης επιστήμης, η οποία υιοθετεί αυτά τα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν γευθεί την χαρά της αγνότητος, την δύναμη και την ευλογία που δίδει ο Θεός. Δεν έχουν ποτέ σκεφτεί περί του Παρθένου Ιησού, περί της Παρθένου μητέρας του, περί του Παρθένου Ιωάννου του Προδρόμου, περί του Παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου και δεν ξέρω πόσων άλλων παρθένων. Δεν έχουν. Πώς είναι δυνατόν, λέγει, άνθρωπος ο οποίος δεν ήκουσε ποτέ ούτε από το σπίτι του το έξω περί αγνότητος, περί σοφροσύνης, να είναι σόφρον, τίμιος, ηθικός, περί καταφρονήσεως των χρημάτων, εφόσον από μικρόν του λέγει τίνει τρόπο θα κάνει χρήματα, διότι μόνο εάν κατορθώσει να εξασφαλίσει χρήματα, τότε θα έχει και ευτυχία και μακροζωία και ο μοναδικός σήμερα σκοπός είναι το χρήμα. Μια αρρώστια μάλλον, ένα λάθος που παθαίνουν οι άνθρωποι του εξωτερικού. Γιατί οι άνθρωποι που φεύγουν από εδώ για το εξωτερικό σε οποιαδήποτε χώρα και αν πάνε δεν φεύγουν για θρησκεία, φεύγουν για δολάρια. Κατά συνάπεια καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Τα πάντα μπορούν να ποδοπατήσουν, για τα πάντα να αδιαφορήσουν, αρκεί να φτιάξουν ορισμένα χρήματα. Και νομίζοντας ότι πίσω από τα χρήματα αυτά είναι η ευτυχία, είναι το πάνω. Δεν ξέρω αν προσέξετε προχτές κάτι παρεμφερές που συζητούσαμε, που έλεγα ότι αν είναι δυνατόν όλο το χρυσίο που υπάρχει στις τράπεζες, στα θησαυροφυλακιά των, να τα είχε ένας άνθρωπος, δεν θα χαμογελούσε ποτέ το κύλι του εάν του έλειπε ο Χριστός. Αυτός που δημιουργεί το χαμόγελο στον άνθρωπο και την εγγύηση, ο Χριστός. Και αν όλα τα καλοριφέρ του κόσμου ήταν δυνατό να τα έχει ένα, δεν θα μπορούσε να θερμανθεί η ψυχή του καν εάν δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Ό,τι θέλει ας κάνει. Υπάρχουν πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι από τους πλουσίους οι οποίοι δεν έχουν Χριστό. Αυτός που αξιοποιεί και δίδει την αξία του κάθε υλικού πράγματος των κόσμων τούτων είναι ο Χριστός. Εάν λοιπόν το παιδί από μικρό το μάθει στην ελεημοσύνη, το μάθει να αγαπά τον φτωχό, να προσέχει, να μην κερδίσει, δεχτείς ποτέ χρήματα που θα φέρει, έστω και μια καραμέλα, η οποία θα την έχει κλεμμένη, το εύκολο δηλαδή κέρδος κλπ. Εάν το παιδί, αν δεν τα μάθει αυτά από το σπίτι, έξω είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Αλλά εμείς όπως ξέρετε αδικούμε πολλές φορές. Το παιδί το δικό μου είναι να μην προβιβαστεί. Γιατί είναι του βουλάκι. Έτσι. Έλεγε ένα αστείος μου, φημίζεται λέει το κοροπή για τα τούβουλα που βγάζει. Λέει για το γιο του. Για το γιο του έλεγε. Λοιπόν φημίζεται λέει. Μπας περισσότερο. Διότι εγώ έχω το μέσον, πιάνω τον κύριο Τάδε πολιτικό ή τον κύριο Τάδε και αδικεί ένα άλλο παιδί το οποίο έχει θέση δικαιωματικά διότι εκουράστηκε, έγραψε κλπ. Και ανεβαίνει ο δικός μου επάνω, το κεραμί το δικό μου. Και κοιτάζω να τον προωθήσω κατά αυτή την έννοια να τον κάνω λέει άνθρωπο. Άνθρωπος είναι αυτό. Πόσο είναι ευθυρή από τώρα. Πόσο κάθεται τον ιδρώτα στη θέση στο αίμα του αλλού. Πόσο τον έμαθες να άδικη με τη συμπεριφορά σου ή ο ίδιος ο πατέρας.
Είναι κάτι λεπτομέρειες που μας διαφεύγουν πολλές φορές. Και νομίζουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά, προσφέρουμε. Όχι. Να καταφρονήσει. Να τον μάθεις να καταφρονεί το χρήμα. Όχι να γίνει ενδεής, εάν μπορεί, αλλά να μην γίνει πλούσιος μέσα σε 2 χρόνια να εργαστεί όπως εργαστήκαμε κι εμείς. 50-60 χρόνια έχω που δουλεύω. Από 9 χρονών είμαι επισκηνής και εργάζομαι μέχρι σήμερα. Γιατί να μην δουλεύεις αυτός? Πώς θα τα βρει έτοιμα? Πώς θα τον μάθω στο εύκολο κέρδος? Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Είναι τίμιο, είναι ηθικό. Δεν είναι καλό για τον ίδιο. Δεν θα μπορέσει να ζήσει αύριο σε μια δύσκολη στιγμή. Και αυτά τα μαθήματα λέει δεν τα δίδουν μέσα. Δόξα, τιμή, πράγματα κλπ. Που φουσκώνει το μυαλό. Δεν έχουν δοθεί λέει αυτά τα μαθήματα, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, στο σπίτι μέσα. Δεν τα μάθανε. Επιτρέψετε μου να ξανατοδιαβάσω αυτό το πράγμα. Μου αρέσει κατά κάποιον τρόπο. Σας είπα λέει κι άλλο, ότι ο λόγος για τον οποίο η κακία του κόσμου είναι δυσκολοξερίζωτος, δεν βγαίνει από μέσα από τον άνθρωπο, είναι ότι ουδής λαμβάνει πρόνοια για τα παιδιά του, ουδής συνδιαλέγεται με τα αυτά, να καθίσει, να συζητήσει, να αναπτύξει. Βέβαια, ο Σατανάς τον πατέρα και τη μητέρα τους παρουσιάζει ως εχθρούς του παιδιού. Διότι ο πατέρας ή η μητέρα θα του πούνε όχι. Εκεί που θα του πει ο φίλος, ο γείτονας, ξέρω εγώ, ότι ναι. Και του αρέσει αυτόν, διότι είναι ένας εύκολος δρόμος, ικανοποιεί τη σάρκα του, το εγώ του, ξέρω εγώ τι. Όμως πρέπει ο πατέρας να κάνει την προσευχή του και να λέει: Θεέ μου, ότι σε με αυτά που θα του πω, ή να του τα πει και να τα αφήσει. Δεν σου τα λέω να τα πράξει, έχω υποχρεώσει να τα πω. Αν τα βρει εσύ μπροστά, έχει υπόψη του ότι υπάρχουν και αυτά. Κάτι πρέπει να πει, κάτι πρέπει να ενδιαφερθεί. Δεν είναι μόνο να το μορφώσει, το κάνει έναν κούκλο, χωρίς αρετές, χωρίς δύναμη μέσα στη ζωή. Και αυτή η καλλιέργεια γίνεται στον μπαξέ που λέγεται σπίτι. Το σπίτι. Η πρώτη εκκλησία δεν είναι η εκκλησία ο ναός, είναι το σπίτι. Το σπίτι είναι το κατοίκον εκκλησία. Διότι αν δεν υπάρχει κατοίκον εκκλησία, δεν υπάρχει εκκλησία στην πολιτεία. Διότι θα είναι θηρία εκείνη θα πηγαίνει εκεί. Ο σκοπός είναι στο σπίτι να κατορθώσει ο άνθρωπος, να παίζει ο πατέρας το ρόλο του Χριστού, η μητέρα της Παναγίας και τα παιδιά των Αγίων. Έτσι θα είναι μια ατμόσφαιρα που θα βγάλει Χριστούς πολίτες και για τον κόσμο και για τον ουρανό. Διότι ένας ηθικά καταρτισμένος άνθρωπος για την κοινωνία είναι απαραίτητος σήμερα. Πολλές φορές πάμε κάπου και βρίσκουμε κάποια ανταπόκριση. Μας συμπονεί που πήγαμε 1-2 φορές. Βλέπει την ηλικία μας, ξέρω εγώ τι. Μας εξυπηρετεί. Και λέμε αμέσως, χωρίς να το καταλάβουμε, δόξα σου Θεός που βρέθηκε ένας άνθρωπος. Χαρά στη μάνα σου. Χαρά στον πατέρα σου. Κοιτάξτε τι είπανε για τον Χριστό μας. Για τη μητέρα του Χριστού μας, όταν μιλούσε ο Χριστός. Μακαρία, λέει η κυρία, η βαστά σας άσε. Και μαστίγου σε θύλο σας. Σήμερα τι λένε για τα δικά μας. Ανάθεμα τη μάνα σου. Του ήρθε και μου πήρε τη μάνα των παιδιών μου, που μου πήρε τον πατέρα των παιδιών μου. Ανάθεμα τη μάνα. Έτσι λένε όσο επιτοπλίστων ο κόσμο έξω. Που καίγονται. Ανοίγει η πόρτα η δικιά μα και βγαίνουν θηρία έξω. Λένε βγαίνουν έξω. Δεν βγαίνουν παιδιά, δεν βγαίνουν άνθρωποι. Γιατί για το σπίτι δεν υπήρξε το εργαστήριο αυτό που θα μπορούσε κάτι να φτιάξει, να δώσει Χριστού πολίτε έξω στην κοινωνία. Δεν έχει ανάγκη μόνο ο ουρανό. Έχουμε ανάγκη και εδώ στη γη από Χριστού, από καλού, χρήσιμου, με ήττα Χριστού. Χρήσιμους ανθρώπους. Και κανένας δεν μπορεί να φτιάξει, οποιαδήποτε μόρφωση δεν μπορεί να φτιάξει άνθρωπο, εάν δεν έχει ταυτόχρονα Χριστό μέσα του. Δεν είσατε μορφωμένα παιδιά, αυτά που στο, εδώ προετών, στο κολονάκι, που έπιασε την φιλενάδα ταυτό και την πέταξε κάτω από το παράθυρο. Δεν ήταν γιατρός, φοιτητής, ήταν αυτός, και οι άλλοι δεν ήταν φοιτητρία, και την πέταξε κάτω. Δεν ήταν επιστήμον αυτός που στο αχλαδόκαμπο 37 μαχαιριές έδωσε στη φιλενάδα του και την πέταξε μέσα αυτό. Δεν ήσαν μορφωμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Τι έτσι κάνει. Δεν είχαν Χριστό όμως. Και τον άνθρωπο δεν έχει Χριστό. Να δείχνω το μαχαίρι. Αλλή μόνο χάθηκε. Όσο πιο μορφωμένο είναι, τόσο πιο μεγαλύτερο θηρίο είναι. Χριστό είναι εκείνο που βάζει τα πράγματα στη θέση. Όχι δεν χρειάζεται η μόρφωση. Είναι γέννητο. Αλλά μόρφωση συνδεδεμένη με Χριστό. Να γίνει χρήσιμο η μόρφωση. Αυτά τα πράγματα συζητούνται, λέει, μέσα στο σπίτι, λέγει. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν.
Δεν έχουμε βέβαια εμείς τέτοιους γονείς. Ότι οι γονείς δεν είχαν φόντα να μας βοηθήσουν. Δεν βοηθήκαν από τους δικούς τους και ούτω καθεξής. Και έτσι διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση η οποία συζητούμε. Ξέρετε, ως επιτοπλίστων να στην καγέρνη, το να ζήσει μια άνετη ζωή και το παιδί και εμείς. Και παρασυρώμεθα κάτω από τις λεγόμενες ψυχαγωγίες. Εν τούτης, ο άνθρωπος, αν ήταν χριστιανός, θα ήταν γεμάτος. Ως κενός, με έψιλον, ως άδειος, ανατρέχει τις λεγόμενες ψυχαγωγίες. Μη έχουν Χριστόν μέσα του, νιώθει κενά και έχει ανάγκη να ακούσει απ' έξω κάτι για να μπορέσει να ορισμένες στιγμές να τις περάσει ευχάριστα. Ο άλλος με τον ναρκωτικό, ο άλλος με τη σάρκα, ο άλλος με το χαρτί, ο άλλος δεν ξέρω πού, να ξεσκάσει, να διασκεδάσει ορισμένες στιγμές. Και έπειτα, όταν περάσει η επίρρεια αυτή, διπλά υποφέρει, διπλά στενοχωρείται, διπλά μαυροφορεί μέσα του. Μόνο όταν έχει σχέση με τον Χριστό, νιώθει γεμάτα μέσα του. Δεν έχει ανάγκη να πάει του σατανά τα στέκια για να δανειστεί χαρά, να ξεσκάσει, να νιώσει, να ψυχαγωγηθεί που λέγει. Διότι δεν είναι ψυχαγωγία εκεί, είναι ψυχοκαταστροφή ως επιτοπλίστων αυτά τα οποία θεωρούνται ως ψυχαγωγικά κέντρα ή ως ψυχαγωγικά μέσα. Εκεί είναι στημένες όλες οι παγίδες και από εκεί ξεκινάει η καταστροφή. Αν θα εξετάσετε και οι μικροί που φτάνουν να γίνουν ληστέ, πολύ νεαροί κλπ, από εκεί ξεκινάνε, από αυτά που θεωρούνται ότι είναι κέντρα ψυχαγωγικά. Ο Νίλος, ο σοφός, έχει μια γνώμη επάνω σε αυτά. Λέει, δεν είναι, καθώς νομίζουν, εντός εισαγωγικών, ψυχαγωγία ή διατριβή ή στα θέατρα Φερυπίν ή στους ποδρομίας ή σ' άλλα κέντρα του σατανά, αλλά μεγάλος όλεθρος και βλάβη της ψυχής. Εάν όντως θέλεις να ψυχαγωγηθείς καλώς, μετάβηθη τακτικός στην εκκλησία. Τρέχε εις τα ασκητήρια των μοναχών. Και αληθώς θελησεύρει πολλήν παρηγορία και μεγίστην θεραπεία εις τους πόνους της καρδίας. Πράγματι ο άνθρωπος έχει προβλήματα. Έχει απασχολήσει. Έχει θέματα. Δεν λύονται με το να πας να τα ξεχάσει, να πας να τα συζητήσεις για να λυθούν. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος, εάν θελήσει κάπως με του Θεού τον τρόπο να λύσει κάτι τέτοια, θα λύνει ριζικά. Τα άλλα είναι ημίμετρα. Δεν είναι, έχω εγώ πονόδοντο διότι είναι σάπιο το δόντι και θέλει πέταμα κλπ. Παίρνω ασπιρίνες, για μια στιγμή δυο, καταπράγει το πόνος, όμως δεν θεραπεύεται. Αλλού είναι, άλλος είναι ο τρόπος της θεραπείας και αλλού πρέπει να πάω. Κάτι τέτοιο λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Παραδείγματι λέγει εδώ, τρέχει εις ασκητήρια. Είναι της εποχής εκείνης ο άνθρωπος αυτός και βλέπει πως οι άνθρωποι έτρεχαν για τα προβλήματά τους σε ανθρώπους του Θεού. Σήμερα πηγαίνουμε στο medium να λύσουμε τις δύσκολες στιγμές μας. Πηγαίνουμε στην καφετζού, πηγαίνουμε στη χαρτού. Πόσον θα πρέπει να πάμε σε ανθρώπους φωτισμένοι της χάρτου του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς, σε παραδείγμα, οι άντρες θα μπορούμε να πάμε στο Άγιον Όρος. Εκεί που έχει ανθρώπους για πάσης φύσεως νουν, επιστήμην, θέσιν, κατάντια. Όλα τα θέματα εκεί λύουν. Και είναι πανεπιστήμονες άνθρωποι. Το πιο απλό καλογεράκι θα σου δώσει απάντηση με δύο κουβέντες που σου λύνει ολόκληρο αυτό που σου φτιάξει ο σατανάς
και σε έχει φέρει μέχρι αυτοκτονία. Θα σου μιλήσει ο Θεός δια του προσώπου αυτού. Όχι ότι δεν μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός εδώ, αλλά θα είσαι εγωιστής ότι μιλάς εσύ με το Θεό. Θα πας να σου μιλήσει δι' ανθρώπου. Και ό,τι μπορεί να σου μιλήσει δι' ανθρώπου, δεν θα μιλάει αυτό ούτε απευθείας, ούτε με άγγελο. Για να ταπεινωθείς. Δεν ξέρω αν θυμίσαι κάτι που είχα πει μια φορά για έναν ιερομόναχο που ζούσε σε ένα νησί μόνο του. Και του στέλνε ο Θεός καθημερινώς έναν άγγελο να τον βοηθάει, διότι λειτουργούσε καθημερινώς. Να τον βοηθήσει εκεί που έκανε την προσκομιδή, να τον βοηθήσει στο ψάλσιμο και στα υπόλοιπα που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένας παπάς. Κάποια μέρα εκείνο το νησί το επεσκέφτη ένας μοναχός. Την ημέρα που τον επεσκέφτη ο μοναχός τον ιερομόναχο, δεν επήγε άγγελος να διακονήσει. Αλλά επήγε ο μοναχός και διακονήσει. Δεν χρειάζεται σήμερα, δεν πήγε. Πήγε δίπλα του εκεί λοιπόν και πήρε τα χαρτιά να διαβάσει και αυτό τα ονόματα για να κάνουν την προσκομιδή. Παρακολουθούσε λοιπόν τον γέροντα που έκανε την προσκομιδή. Πήρε το πρόσφορο, έβγαλε τον άμνον και λοιπά, τον έβαλε στο δισκάριο, κόβει τη μερίδα της Παναγίας, τη βάζει και εκεί τον πιάνει ο μοναχός και του λέγει: «Γέροντα, είναι ευλογημένο να σου πω κάτι». Λέει: «Ορίστε». Η μερίδα της Θεοτόκου δεν πηγαίνει στο μέρος που τη βάζετε. Τη βάζετε αριστερά. Πρέπει να πάει δεξιά. Ξέρω εγώ τι λέω. Μα δεν είπατε παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Αυτό δεν είπε και την έβαλες εδώ. Ξέρω εγώ. Δηλαδή πώς ήξερε. Εμένα με διακονεί άγγελος. Ο μοναχός δεν ήξερε ότι έχει άγγελο βοηθών κάθε μέρα. Να με διακονεί άγγελος, αν και αν δεν θα μου το έλεγε αυτό το πράγμα. Να είναι ευλογημένο, του λέει ο Θεός. Πόσο εσύ ξέρεις, εγώ κάνω πάσο που λένε. Έτσι πρέπει ο άνθρωπος, χωρίς καυγάδες, είπε. Να είναι ευλογημένο. Εύχομαι ο Θεός, να σε πάει. Έγινε η λειτουργία, πέρασαν την ημέρα μαζί, το απόγευμα έφυγε ο επισκέπτης. Την άλλη μέρα το πρωί, να σου επισκυνήσει ξανά, να κάνει την απολυσία. Έρχεται ο άνθρωπος. Τον έτρωγε όμως μέσα αυτό που του είπε χθες το καλογεράκι. Και όταν φτάσαν στο σημείο να βάλει τη μερίδα, την κράτησε στο χέρι του. Και του λέγει: «Πού πρέπει να πάει αυτή? Εδώ ή εδώ?» Λέγει: «Εκεί, δεξιά». Λέγει: «Εγώ λέει την έβαλα αριστερά. Τόσο καιρό λέει που έρχεσαι εδώ, γιατί λέει δεν μου το είπες αυτό?» «Δεν με έστειλε», λέει, «ο Κύριος μου να σε διδάξω. Με έστειλε να σε διακονήσω. Να σε διδάξει και για να ταπεινωθείς, σου έστειλε άνθρωπο χθες και σου είπε που». Υπάρχει ειδικός λόγος πολλές φορές που δεν μας απαντά απευθείας. Όχι ότι δεν μπορεί, αλλά για να ταπεινωθούμε. Τους ανθρώπους. Είναι σοφία του Θεού αυτή. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είχαν προβλήματα παλιά διέσυζαν ερήμους για να πάνε να βρουν ένα άνθρωπο να τους μιλήσει στην καρδιά του. Και όταν δεν ευρίσκεται βέβαια, τότε και ο τείχος ομιλεί, όπως λέει η λαϊκή έκφραση. Κάποιος δεν είχε κανένα να ρωτήσει και άλλος λέει ρώταγε το ραβδί του, άλλος ρώταγε τον τείχο. Διαφόρασε εμείς αν έχουμε εγωισμό και δεν ρωτάμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε να ακολουθήσει κατά αυτήν την έννοια που σας λέγω, θα είχαμε λύσει πολλά θέματα. Έχουμε προβλήματα. Προσεύχω και πήγαινε ρώτησε έναν άνθρωπο. Θα πάρεις μια απάντηση που δεν την περίμενε και θα πάρεις μια παρηγοριά αμέσως μέσα και κράτησε. Μπορεί να μην το ενεργήσει αυτή την ώρα. Ο Θεός αυτό που θα σου πει θα το ενεργήσει σε λίγο. Θα το ενεργήσει παρακάτω. Αυτό που σου απήντησε αυτό είναι.
Δυσπέρνει να ρωτήσεις παρακάτω και τα τυπά, διότι θα ακούεις άλλη απάντηση. Για το Θεός απαντά, κατά αναλογία, τη θέση τη ψυχή του ανθρώπου αυτή την ώρα. Αυτή η ώρα η Νινεβή πρέπει να καταστραφεί. Άλλαξε η Νινεβή. Αυτή η ώρα η Νινεβή δεν πρέπει να καταστραφεί. Αλλάζει και ο Θεός. Κατά αναλογία τη διαθέσεως του ανθρώπου, αλλάζει και ο Θεός. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξέρει ο άνθρωπος. Και πρέπει να βοηθάει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί τα παιδιά σήμερα έχουν πολλά ελαφρυντικά. Διότι εμείς οι μεγάλοι δεν έκαναμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Αν λοιπόν για να επανέλθω εκεί που ξεκινήσαμε, σήμερα και μέσα σε όλους, γιατί αυτά που γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος είναι του 3ου αιώνα. Άρα αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι και αυτοί τότε αυτή την ίδια κατάσταση τη σημερινή. Την κακία της καταστάσεως σημερινής. Αν λέει είναι δυσκολοκατόπιτο να βγει από μέσα από τον άνθρωπο η ρίζα αυτή του κακού, αυτό είναι, λέγει, διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον να μάθουμε από μικρά τα πράγματα του Θεού. Και έρχεται όλο το κάλμα έπειτα του Σατανά και τα πιάνει αυτά και τα κάνει καθαρούς αντιχρίστους. Ώστε πού θέλει να το αρχίσεις, τι να του πεις, πού να σταθείς, τι να του απολύσεις. Όχι ότι δεν μπορεί κανείς να ομιλεί για αυτά τα πράγματα και στους μεγάλους και στους αδιαφόρους. Αλλά όμως θα βρει καλύτερα αναπήθηση εάν έχει μπροστά του ανθρώπους οι οποίοι έχουν στο υπέδαφος κάτι αδιαφόρωσαν τα περιστατικά ή αυτοί δεν επρόσεξαν και τα έφτιαξαν. Τώρα, επάνω σε αυτές τις σκέψεις πάλι έρχονται άλλα που μπορούν να μπουν στην αίσθηση. Μάλιστα συγκεκριμένως μιλούσα με μία κυρία η οποία και αυτή έχει προβλήματα με τα παιδιά της κλπ. Και σε μια στιγμή μου μίλησε δια των διάβολων. Βλέπεις, μου λέει, ο διάβολος. Λέγω, όχι ο διάβολος, αλλά εμείς με το διάβολο. Δεν θα σου άρεσε, λέω, αυτή η τοποθέτηση. Δεν μας αρέσουν και εμάς αυτά που υποδεικνύει ο διάβολος. Μας αρέσουν. Κατά συνέπεια, αυτός είναι ο χωροδιδάσκαλος. Εμείς είμαστε οι εκτελεστές. Και οι δυο θα πάμε για τον διάβολο. Πορεύεστε το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτούς. Αυτό έλεγε, εσείς επράτατε, ορίστε περάστε και οι δυο μαζί. Μην τα ξεφορτώνουμε όλα στον διάβολο. Γιατί όπως ξέρετε, ο διάβολος ναι μεν είναι η αιτία του κακού, αλλά όχι ο εκτελεστής. Αυτό είναι το πράγμα. Οι εκτελεστές είμαστε εμείς. Πάρετε παράδειγμα την πρώτη αμαρτία. Πώς έγινε η πρώτη αμαρτία? Είναι εξ ολοκλήρου του Σατανά? Να είμαστε δίκαιοι. Μάλιστα εγώ έχω βρει ένα ειδικό εδάφιο επάνω σε αυτό, πάλι του Θεού Χρυσοστόμου, ο οποίος αυτός με τον τρόπο του, αυτό το γλαφυρών και των θείων, το τοποθετεί στη θέση του. Ακούστε τι λέει. Δεν πρέπει, με απλά λόγια θα το λέω, δεν πρέπει να αποδοθεί όλο το κακό στην απάτη του διαβόλου. Αλλά και από την ιδία της επιθυμία κυριευθύσα κατέπεσε η κοινή. Μιλάει για την Εύα. Μην τα ρίξουμε, λέει, και τα ξεφορτώσουμε, λέει, όλα στο διάβολο. Όχι, δεν είναι έτσι. Και κατ' επέκταση τώρα και σε εμάς. Διότι οι αμαρτίες τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο γίνονται. Αυτός υποδεικνύει, εμάς μας αρέσει και έτσι υπάρχει ο συνεταιρισμός και η απώλεια. Δεν έγινε, λέει, έτσι. Αλλά από την ιδία της επιθυμία κυριευθύσα κατέπεσε η γυνή. Και η ιδενή γυνή βρώσει και ό,τι αρεστών της οφθαλμής ειδήν και ωραίων αισθή του κατανοήσε και λαβούσε η γυνή του καρπού αυτού έφερε. Ναι μεν είπε ο Σατανάς, αλλά το περιεργάθη και αυτή της άρεσε καλό στην όψη, το φαντάστη καλό στη γεύση και έφερε. Δεν την εξεβίασε, δεν έβγαλε το πιστόλι κάμετο, ούτε το κόψε αυτό
και τσάνισε και το σώμα, το βάλε μέσα και τη έπιασε και τα σαγόνια και το μάθησε. Όχι. Αυτό είπε άμα. Κάνει από αυτό θα γίνει Θεό. Μια ώρα γρηγορότερα από εκείνου που πρόκειται να γίνει αργότερα, με τον τρόπο θα γίνει γρηγορότερα. Αποτέλεσμα είδο, έγινε το τελείω αντίθετο. Όμω συνεταίρε τώρα. Τη άρεσε αυτό που τη είπε, κάτσε το συζήτησε, το κοίταξε και έκαμε αυτό που έκανε. Έτσι ακριβώς και σήμερα γίνονται οι αμαρτίες. Δεν φταίει ο σατανάς που πολλοί μπορούν να πούνε «Αχ, αυτός ο σατανάς μας έφαγε τα παιδιά! Αχ, αυτός ο σατανάς μας έφαγε εμάς! Αχ, υποφέρουμε από τον σατανά!» Από την κακή προαίρεση. Ο σατανάς είναι δηλητήριο, αλλά σαν δηλητήριο χρησιμοποιείται από την φαρμακευτική νοσφάρμακο. Έχετε δει, υπάρχουν ειδικά πόστα στα φαρμακεία, λέει προσοχή, δηλητήρια. Μέσα σε αυτά κρύπτει δηλητήρια. Τι είναι εδώ πέρα, χρησιμοποιούνται για φάρμακα. Ξεφύγετε να πάτε σε ένα κουρίο και να βρείτε μέσα στα άλλα και μια πέτρα. Τι είναι αυτό πράγμα. Το κοτρόνι, όπως λένε, πέτα από εδώ. Ναι, αλλά πού θα φτιάξουμε το ξηράφι, αν σε ξύρισουμε. Εκεί επάνω στην πέτρα γίνεται, είναι το ακόνι αυτό. Έτσι είναι ο σατανάς. Έτσι θα τον βάλει. Ο σατανάς βοηθάει τον άνθρωπο να αγιάσει. Βοηθάει τον άνθρωπο να αγιάσει, όχι να κολλαστεί. Αδιαφόρος, αν εμείς κάνουμε αντίθετον χρήσιμο, εύκολων τρόπων. Όχι. Θα πάω από το μονοπάτι, δεν θα πάω από το λεωφόρο, κύριε διάβολο. Δεν θα σε ακούσω. Αν σε ακούσω, απόγεμαι. Αν δεν σε ακούσω, σώζομαι. Το χέρι μου είναι. Από το ίδιο μου το στόμα βγαίνει και ο αέρας, βγαίνει και το σάλιο. Εσύ είσαι ένα κάρβουνο. Αν σε φυσήσω, θα κάνεις πυρκαγιά. Αν σε φτύσω, θα σβηστεί. Το χέρι μου είναι. Εγώ. Γι' αυτό είμαστε και ένωση. Και γι' αυτό λέει πορεύεται το διαβόλο και τραγγέλης αυτού. Έλεγε κάποτε ένας, σατανάς λέει να τα πληρώσει, αυτό να καλέσει ο Θεός. Ναι λέει, αλλά θα πάτε και οι δύο θα πάνε, διότι αυτός έλεγε και εμείς επρέπαμε. Σου είπα λέει να πάω να σκοτώσει τον τάδε και επήγε και του τα πήρε. Ποιος πρέπει να πληρώσει, εγώ ή εσύ που επήγε. Λέει και οι δύο, και εσύ που με έστειλες και εγώ. Αυτό θα γίνει λέει, το διαβόλο και τραγγέλης. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε και απόψε μέχρι εδώ. Ας κρατήσουμε με τη χάρη του Θεού ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε και ο Θεός βοηθός.